Οι φίλαθλοι του Ηρακλή είδαν στην Τρίπολη την ομάδα που περίμεναν να δουν 24 αγωνιστικές και όχι αυτοί που βολόδεραν στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας και δεν μπορούσε να πάρει νίκη ούτε στην έδρα της. Ο Ηρακλή ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυναμικά στον αγώνα. Ήταν πιο επικίνδυνος αλλά και πιο δραστήριος από τον γηπεδούχο Αστέρα στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Και αυτό τελικά του απέφερε ένα γκολ από στημένη φάση. Στο 4ο λεπτό, Γκαρσία και Κονέ έριξαν τις προειδοποιητικές φωλές, ενώ στο 13ο από Παπαζαχαρίας λίγο έλειψε να πανηγυρίσει, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Στο 20ο λεπτό όμως οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ανοίξουν το σκορ, με ένα υπέροχο σε εκτέλεση φάουλ του Ιάκωμ, και ενώ ο Αναστασόπουλος δεν ήταν σε σωστή θέση. Que el máximo error que tuvo Astera fue no tomar la iniciativa para ganar el partido. Δεν πήραμε εμείς αρχικά την πρωτοβουλία. Περιμέναμε να δούμε τι θα κάνει ο Ηρακλής για να παίξουμε εμείς. Αυτό ήταν το χειρότερο στοιχείο που είχαμε σήμερα. Μπήκε το πρώτο γκολ από μεγάλη απόσταση. Μετά προσπαθήσαμε, ήρθε το δεύτερο γκολ και εκεί κάπου έληξε το παιχνίδι. Στο 37 ο Κονέ κέρδισε την Σκάι τον ποινό από τον Αργυρόπουλο. Ο ίδιος ο παίκτης έκανε μια πολύ κακή εκτέλεση με τον Αναστασόπουλο να πέφτει σωστά και να διώχνει την μπάλα. Όμως ο Δής τον κακίζει, γιατί στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα 11 λεπτά μετά την έναρξή του, με θαυμάσιο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ανίμπορου να αντιδράσει Αναστασόπουλου. Εμείς ακόμα πάρα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και πιστεύουμε το πάρουμε το βαθμούς εδώ. Δηλαδή, εμείς ήθελαμε εδώ το πάρουμε το βαθμούς και με ηρεμία. Και αυτό φαίνεται πολύ καλά σήμερα και εμείς έχουμε το καλό τρόπο. Ήρθαμε εδώ με το κεφάλι ψηλά και ήρθα να πάρω βαθμούς χωρίς να ακούν τι λένε. Nosotros a la hora de definir fueron contundentes. Ήταν καλύτεροι, ανώτεροι από εμάς σε ό,τι αφορά το χειρισμό της μπάλας. Εμείς προσπαθούσαμε να παίξουμε, δεν μας έβγαινε τίποτα. Προσπάθησαν καλύτερα, παίξαν καλύτερα με την μπάλα στα πόδια και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Για τον Αστέρα όμως ο κατήφορος είχε και συνέχεια. Στο 58 ο Λαζαρίδης τραβάει μέσα στην περιοχή τον Ιάκωμ και ο ρέφερι δίνει την άσπρη βούλα. Ένα λεπτό μετά ο Μιλάνο θα σκοράρει με πέναλτι. Όμως από σεβασμό προς την πρώην του ομάδα δεν πανηγυρίζει. Απόδοση μας κάτε το παιχνίδι, ανεβαίνουμε με την απόδοση μας. Και πιστεύουμε ότι θα κρατήσουμε το καλύτερο για το μέλλον. Ρίσκαρα πάρα πολύ σήμερα, υπερβολικά. Είπαμε να παίξουμε πολύ επιθετικά, να κερδίσουμε το παιχνίδι το σημερινό. Όμως τελικά δεν μας βγήκε και γι' αυτό είπα ότι μέσα από κάποιες αποτυχίες και λάθη μπορεί να φτιάξει κάποια πράγματα. Γενικά, όσο περνούσε η ώρα, τόσο φαινόταν και ποια ομάδα πατούσε καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Και ποια ομάδα ήταν πιο ουσιαστική στον επιθετικό τομέα, αλλά και ποια ήθελε πιο πολύ το μάτς. Η κατρακύλα του Αστέρα δεν είχε τελειωμό. Στο 72 ο Μιλάνο ξεπέρασε τον Αναστασόπουλο και με ωραίο πλάγιο σουτ έστειλε την μπάλα προς τα δίχτυα. Όμως ο Ιάκο πρόλαβε να βάλει το πόδι του και να κάνει το 0-4, που ήταν και το τελικό. Όμως και πάλι ο Μιλάνο δεν πανηγύρισε το τέρμα. Και εμείς το νιώταμε και το πιστέψαμε ότι μπορούμε να πάρουμε τους βαθμούς από εδώ. Δόλυτε μπορώ το, ότι οι γράτσοι θέλει τη συμβαίνει και του μόνο να ρομπή τρίμπονι. Και το σημαντικό ήταν και όλη την εβδομάδα το πίστεψανε και τα παιδιά και τα τον κάναν και μέσα στο γήπεδο. Δεν θεωρώ ότι η αποτυχία η σημερινή και ήταν η σημερινή οφείλεται στο ότι οι παίχτες μπορεί να είναι επηρεασμένοι από την τυχόν μετακίνηση της ομάδος. Νομίζω ότι πήραμε αυτό που μας άξιζε, δεν αξίζαμε περισσότερο, δεν κάναμε ευκαιρίες και μας κέρδισε μια ομάδα που ήταν καλύτερη τουλάχιστον σε εμάς στον αγωνιστικό χώρο. Και να ξέρετε ότι όσο έχετε δύο ανθρώπους οι οποίοι αγνά προσπαθούν να δουλεύουν για αυτή την ομάδα και να προσφέρουν αυτά που προσφέρουν στην Τρίπολη, η ομάδα αυτή είτε το θέλετε είτε όχι, είτε βοηθιέται από τον κόσμο είτε όχι, θα πάει μπροστά. Θέλουμε, δεν θέλουμε.